Γεια χαρά. Σας έλειψαν τα top 10 μας. Λοιπόν, επέστρεψαν. Αυτή τη φορά σας έχουμε ένα βίντεο που πολύ το ζητήσατε και στα σχόλια στο YouTube αλλά και στο τηλέφωνο. Ποιο είναι αυτό? Τα top 10 τεχνητά για το ψάρεμα του λούτσου. Επιλέξαμε τα 10 συν 1 σκληρά τεχνητά δολώματα τα οποία εσείς επιλέξατε βάσει των πωλήσεων και το ψάρεμα του λούτσου. Είναι μια κατηγορία που πολύ την ψάχνετε και την κυνηγάτε ιδιαίτερα μετά το τέλος της άνοιξης. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το top 10. Πρώτο τεχνητό για σήμερα που συναντάμε στο top 10 μας και στη 10η θέση, το Gundari 170 από τη Spanish Lures. Ένα τεχνητό στα 30 γραμμάρια με δύο κινητά σφαιρίδια βολφραμίου για έρμα και ένα σταθερό, με αρκετά καλή βολή και με πολύ ικανοποιητική βύθιση όταν θέλουμε να ψάξουμε τα ψάρια χαμηλά. Πάμε λίγο να δούμε το συγκεκριμένο χρωματισμό, πώς φαίνεται στο σκοτάδι και κάτω από UV ακτινοβολία. Βλέπετε πώς συμπεριφέρεται ο χρωματισμός της ράχης κάτω από τη UV ακτινοβολία. Έντονο φλούο, πράσινο-κίτρινο, λαχανί τέλος πάντων, στην πλάτη. Διάφανα πλαϊνά που γίνονται ακόμη διακριτά και τα σφαιρίδια βολφραμίου, το έρμα που έχει μέσα δηλαδή, και πόσο έντονη κοιλιά, πορτοκαλί κοιλιά, έχουμε με το UV φωτισμό. Αυτό ήταν λοιπόν το Gundari 170 από τη Spanish Lures για το ψάρεμα του λούτσου στη θέση 10. Στη θέση νούμερο 9, διπλή ισοβαθμία με το Espetron Long Minnow της Fishers, στα 32 γραμμάρια το συγκεκριμένο, με μήκος 185 χιλιοστά, σε έναν φυσικό χρωματισμό λούτσου. Αν παρατηρήσετε, είναι μια τέλεια απομίμηση. Και αυτό γιατί? Γνωρίζουμε ότι το συγκεκριμένο ψάρι κανιβαλίζει το είδος του. Δηλαδή δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε δει μικρότερα ψάρια του είδους, πιασμένα στα τεχνητά μας, να δαγκώνονται μέχρι θανάτου από τα μεγαλύτερα ψάρια του κοπαδιού. Χρησιμοποιώντας τέτοιου τύπου τεχνητά δολώματα, προσπαθούμε να ξυπνήσουμε το συγκεκριμένο ένστικτο στα ψάρια αυτά. Αυτό εδώ είναι suspending και είναι μια πολύ καλή επιλογή για το ψάρεμα του λούτσου. Πάμε να δούμε και το δεύτερο τεχνητό της ένατης θέσης. Από την Τζουρινό για αυτή τη φορά, το Stinger 140S. Ένα τεχνητό στα 26 γραμμάρια και στα 14 εκατοστά. Επίσης με επιτυχίες, το συγκεκριμένο χρώμα είναι το L και μας έχει δώσει ψάρια με πολύ καλή βολή επίσης, με σύστημα έρματος που το βοηθάει να πραγματοποιεί πολύ μακρινές βολές, το ακούτε άλλωστε. Πάμε να το δούμε λίγο στο βίντεο. Ωραίο. Αυτό ήταν λοιπόν. Με αυτά τα δύο τεχνητά κλείνουμε και την ένατη θέση για αυτό το top 10. Επόμενο τεχνητό στην 8η θέση, το χειροποίητο BR200 από το μάστορα Κώστα Κέζο. Ένα τεχνητό στα 20 εκατοστά, στα 35 γραμμάρια, που φαίνεται, παρότι έχει λίγο αλμυρή τιμή,
πάει πολύ καλά στις πωλήσεις. Η τιμή του προφανώς και έχει να κάνει, συνδέεται στο ότι είναι χειροποίητο το τεχνητό. Στο συγκεκριμένο επιλέξαμε αυτό το χρωματισμό να σας παρουσιάσουμε, θεωρώντας ότι τον επιλέγετε και το αγοράζετε για το ψάρεμα του Λούτσου. Βέβαια, επίσης μπορείτε να το ψάρεψετε και για γοφάρια το συγκεκριμένο. Είναι μια απομίμηση Λούτσου για τον ίδιο λόγο που σας εξήγησαμε νωρίτερα, στην προηγούμενη θέση. Έχει κάποιες αντανακλάσεις, όχι πολλές, ωστόσο είναι αρκετές ενδεχομένως για να προκαλέσουν τα ένστικτα του ψαριού να επιτεθεί. Είναι τεχνητό επιφανείας, walk the dog, και το θέλουμε αυτό, ιδιαίτερα σε κάποιες περιπτώσεις που τα ψάρια δεν ενεργοποιούνται να κυνηγήσουν κάτω από την επιφάνεια, δηλαδή σε μήνους. Τότε χρησιμοποιούμε τέτοια τεχνητά, walk the dog, για να τα κάνουμε να κυνηγήσουν στον αφρό. Και πολλές φορές είναι μια τεχνική που αποδίδει. Αυτό ήταν λοιπόν το BR200 στην 8η θέση. Και στη θέση νούμερο 7 έχουμε άλλο ένα τεχνητό επιφανείας, το στήλο 210. Ένα τεχνητό το οποίο είναι ίδιες φιλοσοφίες με το προηγούμενο που είδαμε και το χρησιμοποιούμε σε συνθήκες όταν τα ψάρια αδιαφορούν για τα μήνους που ρίχνουμε. Ο χρωματισμός συγκεκριμένος έχει αποδείξει ότι πολλές φορές, ιδιαίτερα το ξημέρωμα ή αργά το βράδυ, δουλεύει πολύ καλά, οι λευκοί χρωματισμοί δηλαδή. Οπότε είναι ένα τεχνητό το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στο ψάρεμα του Λούτσου. 210 λοιπόν εκατοστά, 30 γραμμάρια από την Jack Finn. Χειροποίητο το τεχνητό και ήταν στη θέση νούμερο 7. Στη θέση νούμερο 6 από την ΙΜΑ το KO175S. Ένα τεχνητό μήκους 17,5 εκατοστών. Το χρώμα 10, όπως βλέπετε, είναι λευκό, κατάλευκο, πέρα από κάποια γκλίτερ που έχει στην κοιλιά. Sinking και 27 γραμμάρια. Αρκετά καλή βολή, με κινούμενο έρμα, ούτε μπύλες βολφραμίου που του επιτρέπουν να απογειώνεται πραγματικά. Ένας χρωματισμός λευκός που προκαλεί, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες, είπαμε ότι το λευκό το προτιμάμε. Μη σας φαίνεται περίεργο και μη σας ξενίζει. Ο Λούτσος είναι ιδιαίτερο ψάρι, το οποίο πρέπει να το προσεγγίζουμε κάθε φορά διαφορετικά. Δεν έχουμε μια πεπατημένη. Οπότε πρέπει να έχουμε έτσι μια τέτοιου τύπου ποικιλία για να το προσεγγίσουμε. Αυτή ήταν λοιπόν η έκτη θέση με το ΙΜΑ KO175S. Και φτάνοντας εσείως στη μέση του top 10 μας, την πέμπτη θέση, συναντάμε το Duo Flyer 200. Ένα τεχνητό που δεν έχουμε να πούμε τίποτα για το ψάρεμα του Λούτσου. Είναι ένα τεχνητό που το χρησιμοποιούμε κατά κόρον γι' αυτό. Εδώ βλέπετε το συγκεκριμένο χρωματισμό, είναι ο χρωματισμός Marcano Ras. Είναι ένας χρωματισμός που έχει επιμεληθεί ο Γιώργος Τυρίκος και έχει δώσει όλες τις λεπτομέρειες και τα χαρακτηριστικά του μεσογειακού γύλου στο συγκεκριμένο τεχνητό. Ένα τεχνητό το οποίο, ένας χρωματισμός ο οποίος σχεδιάστηκε κυρίως για το ψάρεμα της συναγρίδας, με στόχο τη συναγρίδα, ωστόσο έχει συλλήψεις και σε λούτσους. Είναι ένας χρωματισμός που μπορεί να δώσει πολλά διαφορετικά αλλιεύματα. Οπότε, δεν θα πούμε λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο, όλοι το έχουμε ψαρέψει. Οπότε, στη θέση νούμερο 5 είχαμε το Duo Flyer 200 και τον χρωματισμό Marcano Ras. Και στη θέση νούμερο 4, ένα τεχνητό από τη Savage Gear, το Deep Walker V2, η δεύτερη έκδοση του Deep Walker, στα 175 χιλιοστά και 39 γραμμάρια. Ένα heavy sinking, ουσιαστικά pencil είναι, σε δύο χρωματισμούς, το Pink Barracuda και το Pink WY, αυτά εδώ τα δύο. Είναι ένα τεχνητό το οποίο θα μας βοηθήσει να φτάσουμε τα ψάρια όταν οι συνθήκες είναι δύσκολες. Είτε έχουμε υψηλό κυματισμό, μεγάλη ένταση ανέμου, βαριά τεχνητά, χρειάζονται οπωσδήποτε ένα heavy spinning set για να μπορέσουμε να τα ψαρέψουμε σωστά και να τα πετάξουμε με ασφάλεια.
και είναι τεχνητά τα οποία τα επιλέξαμε γιατί είχαν πολύ ψηλές πωλήσεις και οι χρωματισμοί τους παραπέμπουν σε ψάρεμα λούτσου. Έχουν και πολύ κοντινές πωλήσεις, οπότε βάλαμε και τα δύο. Δεν θυμάμαι ποιο από τα δύο έχει λίγο παραπάνω, πρέπει να είναι το Pink Barracuda, δεν θυμάμαι, αλλά ήταν πολύ κοντινές, οπότε είναι στο top 10 μας και μάλιστα σε υψηλή θέση. Τα δύο αυτά τεχνητά, δύο χρωματισμοί αυτοί, έχουν συμπεριφορά ωραία στο UV φωτισμό, που παίζει ρόλο κάτω το ημερήσιο ψάρεμα. Δείτε λίγο στο UV πώς φαίνονται. Το PWY. Εδώ, κοιτάξτε πάλι πόσο έντονη είναι η ράχη του σε πορτοκαλοκόκκινο, που πλέον δεν είναι ροζ, όπως βλέπαμε στο φυσικό φως, στο ορατό φως. Εδώ το λευκό, τα πλαϊνά και το πολύ έντονο λαχανί της κοιλιάς. Επίσης και το Pink Barracuda. Η κοιλιά του προφανώς δεν έχει κάποια συμπεριφορά στο UV, αλλά η ροζ ράχη έγινε τόσο έντονη όσο θέλουμε σε αυτό το ψάρεμα. Και ιδιαίτερα κατά τις ώρες που έχει έντονη ηλιοφάνεια, το θέλουμε αυτό, το ψάχνουμε. Αυτό ήταν λοιπόν. Είδατε πώς είναι τα συγκεκριμένα χρώματα όταν εκτεθούν σε UV ακτινοβολία. Υπάρχουν και δύο βίντεο που τα συνοδεύουν με δύο συλλήψεις από το φίλο Σιμάκη. Πάμε να τα δούμε λίγο. Αυτά ήταν λοιπόν για την τέταρτη θέση. Έχουμε αυτό το τεχνητό σε δύο χρωματισμούς. Deep Walker V2 στα 39 γραμμάρια και στα 175 χιλιοστά. Στην τρίτη θέση έχουμε αυτή τη φορά ένα floating τεχνητό. Το Momoti 180 SF. Ένα τεχνητό στα 18 εκατοστά και βάρος 26 γραμμάρια. Και ο χρωματισμός ο οποίος επιλέχθηκε από εσάς για το ψάρεμα του λούτσου είναι ο GBA. Αυτό εδώ το φλούο πράσινη ράχη, τα ασημή πλαϊνά και η πορτοκαλί κοιλιά, η έντονη πορτοκαλί κοιλιά. Βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα τι αντανακλάσει το συγκεκριμένο. Παρακολουθήστε λίγο εδώ πέρα που το στρέφω, παρατηρήστε εδώ. Επίσης έντονο κόκκινο μάτι με το λογότυπο της Momoti στο συγκεκριμένο και σίγουρα οι σαλαγγές είναι γνωστής ποιότητας, γιατί τα ψαρεύουμε χρόνια τα συγκεκριμένα τεχνητά και μπορούμε να ξέρουμε ότι δεν αφήνουν τίποτα, ότι πέσει πάνω δεν συγχωρεί λάθη.
Το συγκεκριμένο θα το δούμε και σε UV ακτινοβολία. Δείτε εδώ πάλι. Το πράσινο της ράχης στο λαχανί, πόσο έντονο γίνεται. Τα πλαϊνά, ακόμη και όταν δεν έχουμε περίσσια φωτός και με λίγο φως ακόμη, έχουμε αντανακλάσεις. Και το πορτοκαλοκόκκινο της κοιλιάς, πόσο έντονο γίνεται. Αυτό είναι λοιπόν το Momoti 180SF για την τρίτη θέση. Λίγο πριν την κορυφή και στη θέση νούμερο 2, Duo Flyer 175 και ο χρωματισμός 170. Ένα τεχνητό στα 28 γραμμάρια, sinking, το οποίο διαθέτει ξανά αυτή την φλούο πρασινοκίτρινη ράχη, λευκά πλαϊνά και πορτοκαλί κοιλιά. Ένας συνδυασμός χρωμάτων που δείχνει να τον επιλέγετε αρκετά, με πολύ καλές πωλήσεις στο συγκεκριμένο, εδώ και πολλά χρόνια, ένας κλασικός χρωματισμός. Το συγκεκριμένο τεχνητό θα δείτε ότι, θα θυμάστε και οι παλιότεροι, ότι έχει αντικατασταθεί η γλώσσα. Παλιά ήταν διάφανη, γυάλινη και έσπαγε πολύ πιο εύκολα. Τώρα έχουμε την γλώσσα αυτή η οποία δεν σπάει εύκολα και είναι ένα τεχνητό που μπορούμε να το κρατήσουμε στην κασετίνα μας για πολύ πολύ καιρό και να μας δώσει αρκετά ψάρια. Με ντεκόις αλλαγές και την ποιότητα ντουο που όλοι γνωρίζουμε. Αυτό είναι λοιπόν στη θέση νούμερο 2, το Flyer 175. Ωστόσο, θα σας το δείξω λίγο και σε UV ακτινοβολία, όπως και τα προηγούμενα που είχαν κάποια συμπεριφορά στη UV, να δείτε λίγο πώς συμπεριφέρεται. Κοιτάξτε, λίγο πολύ οι χρωματισμοί αυτοί έχουν την ίδια συμπεριφορά. Το ίδιο και το Flyer, το 175, στο χρώμα 170, έχει τη συμπεριφορά αυτή, δηλαδή έντονη λαχανή ράχη στο UV και επίσης έντονη πορτοκαλοκόκκινη κοιλιά. Αυτά λοιπόν η θέση νούμερο 2 και πάμε ολοταχώς για την κορυφή. Και φτάσαμε λοιπόν στη θέση νούμερο 1. Και ποιο τεχνητό βρίσκεται σε αυτή τη θέση? Rapala Max Wrap 17 εκατοστά, το χρώμα FPGH και στα 28 γραμμάρια με συμπεριφορά suspending. Το θυμάστε? Είναι το τεχνητό το οποίο είχαμε συναντήσει και σε ένα άλλο βίντεο στην πρώτη θέση, βέβαια σε άλλο χρωματισμό, ήταν για άλλο ψάρεμα. Θα το βρείτε κάπου εδώ. Λοιπόν, FPGH, ένας χρωματισμός που κυριαρχεί το λευκό, μια πολύ μικρή λεπτομέρεια στο στόμα του τεχνητού MOV. Είναι το τεχνητό αυτό το οποίο λειτουργεί με τόσο αργή ανάκτηση όσο κανένα άλλο. Όσα χρόνια ψαρεύω δηλαδή εγώ, δεν έχω βρει κάποιο άλλο τεχνητό που να συμπεριφέρεται με τόσο αργή ανάκτηση, να μπορεί να ψαρέψει δηλαδή με τόσο αργή ανάκτηση. Πολλές φορές το θέλουμε αυτό, το ψάχνουμε. Είναι μια κατάσταση που λίγα τεχνητά την έχουν, οπότε τα ψάρια δεν την βλέπουν συχνά και θέλουμε κάτι τέτοιο. Στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε και σύνδεσμο με ένα κείμενο στο blog μας σχετικά με το συγκεκριμένο ψάρεμα. Διαβάστε εκεί πέρα, υπάρχουν κάποιες χρήσιμες πληροφορίες. Το συγκεκριμένο, δεν μπορώ να πούμε και πολλά λόγια, το ξέρετε, το ψαρεύουμε χρόνια, είναι από τα πιο πολύ ψαρεμένα τεχνητά της ελληνικής αγοράς. Οπότε, για τη θέση νούμερο 1, σε αυτό το top 10, έχουμε το Rapala Max Wrap FPGH στα 17 εκατοστά 28 γραμμάρια. Και επειδή στην αρχή σας έταξα top 10 συν ένα τεχνητό, είναι ένα τεχνητό το οποίο δεν φιλοξενείται πολύ καιρό στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Βέβαια, δείχνει μια πολύ καλή δυναμική στις πωλήσεις και μπορεί άνετα να πλασαριστεί μες στην πρώτη δεκάδα το επόμενο διάστημα. Έχει χαρακτηριστικά τα οποία τα ψάχνουμε σε ένα τεχνητό για λούτσους. Και ποιο είναι? Το Berkley Dex Long Shot στα 18 εκατοστά και βάρος 28,7 γραμμάρια. Ένα τεχνητό με πολύ ωραίες τεχνολογίες, πολύ ωραίο φινίρισμα, ανθεκτικές σαλαγγές, ενισχυμένη γλώσσα. Αν παρατηρήσετε εδώ από κάτω φαίνεται και μία ενίσχυση που έχει για να μην σπάει εύκολα σε χτυπήματα. Επίσης, έχει σύστημα με
μαγνήτη στο έρμα και πραγματικά κάνει πολύ ωραίες βολές. Έχει ψαρευτεί τόσο στο ψάρεμα της Παλαμίδας με πολύ καλά αποτελέσματα, όσο και στο ψάρεμα του Λούτσου. Το συγκεκριμένο είναι το White Chart και πάμε να το δούμε λίγο πώς φαίνεται σε UV ακτινοβολία. Η ράχη του Dex μπορεί να είναι τόσο έντονη όσο τα προηγούμενα που είδαμε, αλλά η κοιλιά παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον. Πορτοκαλοκόκκινη έντονη. Και ίσως αυτό έχει μια μεγαλύτερη, έτσι, ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί πολλές φορές αυτά τα ψάρια έρχονται από χαμηλά, δηλαδή καρτερεύουν στο βυθό, κυνηγώντας το θύραμά τους, και όταν θα δουν κάτι αρκετά έντονο από πάνω τους, τότε σηκώνονται και, για να επιτεθούν. Αυτό ήταν λοιπόν και το DEX, το Berkeley DEX, κάτω από UV ακτινοβολία. Για όσους λοιπόν φτάσατε έως εδώ και είδατε όλο το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μας, να πατήσετε το καμπανάκι ώστε να ενημερώνεστε για όλα τα νέα βίντεο που ανεβαίνουν και ένα like αν σας άρεσε. Στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε όλα τα links για τα τεχνητά που δείξαμε και που ξέρετε μπορεί να είστε απλώς ένα κλικ μακριά από το επόμενο μεγάλο strike. Να είστε καλά. Γεια χαρά.